Καλησπέρα από το abula.gr. Είμαστε στο γήπεδο του Ηφαίστου, στο Περιστέρι, όπου το αποτέλεσμα μεταξύ, του αγώνα μεταξύ Ήφαιστος με Λύσια έληξε 3-1. Έχουμε μαζί μας τον προπονητή της ομάδας του Ηφαίστου, τον κύριο Διονύση Σάσαλο. Κύριε Σάσαλε, ένα σχόλιο σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα. Θέλω να ξεκινώντας, θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο για τη στήριξη προς την ομάδα. Ήταν συγκινητικός και ύστερα τους ποδοσφαιριστές μου. Είχαμε δουλέψει σε ένα πλάνο όλη την εβδομάδα και το κυριότερο ήταν και το ψυχολογικό κομμάτι. Είχα πει στα παιδιά ότι έχετε δική τους εαυτούς σας όσον αφορά τον βαθμολογικό πίνακα. Από εκεί και έπειτα, μπαίνοντας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θεωρώ ότι βγήκαν όσα πράγματα είχαμε δουλέψει στην προπόνηση, με αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο παιχνίδι να είμαστε πιο αποτελεσματικοί από ότι το προηγούμενο με τον Παπάγο, να βρούμε 3 φορές δίκτυα και η ομάδα εκτός από τη νίκη να παίξει και ωραίο ποδόσφαιρο. Απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι, και μια ομάδα η οποία το τελευταίο διάστημα έχει δείξει ότι είναι σαν ερχόμενη πορεία. Εμείς πλέον δεν πετάμε στα σύννεφα. Έχουμε πει ότι κάθε παιχνίδι θα το πηγαίνουμε βήμα-βήμα και κάθε παιχνίδι θα είναι τελικός. Τίποτα. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο προπονητή αλλά και την αντίπαλη ομάδα, όπως και τους ποδοσφαιριστές μου. Το παιχνίδι αυτό τελείωσε, τα κεφάλια μέσα, τα κεφάλια κάτω και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μην έχουμε τραυματισμούς, να μην έχουμε τιμωρίες, να δουλέψουμε για το επόμενο παιχνίδι με τη Θεία Λαγίου Δημητρίου και από εκεί και πέρα ό,τι μας αναλογεί να το παίρνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Στα επόμενα παιχνίδια υπάρχουν κάποια ντέρμπι, κατακρίνετε εσείς με τη Θεία, ίσως είναι κάποια δύσκολα παιχνίδια. Είναι τόσο μικρές οι διαφορές των ομάδων που θεωρώ ότι όλα τα παιχνίδια είναι ντέρμπι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, για να σωθείς πρέπει να πρωταγωνιστήσεις. Ναι. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Χαϊδάρι πριν το παιχνίδι με τον Ήφαιστο ήταν και αυτό στα κάτω του. Με 2 νίκες μπήκε στην 3η θέση και διεκδικεί το πρωτάθλημα. Είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Όλες οι ομάδες κατά κύριο λόγο κοιτάνε να εξασφαλίσουν πρώτα την παραμονή και μετά οτιδήποτε άλλο βγει. Βέβαια, κάποιες ομάδες έχουν επενδύσει περισσότερα χρήματα από κάποιες άλλες, αλλά θεωρώ ότι στη λεπτομέρεια θα κρίνονται τα παιχνίδια από εδώ και στο εξής. Σε σχέση με την προηγούμενη ομάδα που έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, σε σχέση με πέρυσι, σε σχέση με την προηγούμενη αγωνιστική. Με την προηγούμενη αγωνιστική, εντάξει, η ομάδα ήταν σχεδόν η ίδια, αλλά απλά βρήκαμε τις ευκαιρίες, δεν τις μετουσιώσαμε σε γκολ. Αυτή την αγωνιστική τα κάναμε γκολ, το διαχειριστήκαμε σωστά το παιχνίδι μετά, δεν κινδυνεύσαμε πιστεύω και παίξαμε όριμα και κερδίσαμε τον αγώνα. Παρατήρησα ότι επιστρέφει και ο κόσμος στις κερκίδες, έχετε μεγάλη ενίσχυση σε αυτό το κομμάτι, πιστεύω έτσι δεν είναι. Το εραστεχνό ποδόσφαιρο είναι σημαντικό γιατί ανθίζουν οι γειτονιές. Κάτι που έχει ξεχαστεί όσον αφορά τις επαγγελματικές ομάδες. Και εγώ θέλω μέσα από τη γειτονιά τη δικιά μας, μέσα από τον κόσμο το δικό μας, να δώσουμε όθηση σε αυτή την ομάδα και την ιστορία της για ό,τι δυνατόν καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Άρα να κάνουμε και ένα κάλεσμα στον κόσμο να έρχεται να ενισχύσει και ιδίως μετά τον κορονοϊό. Γιατί σήμερα ο κόσμος ήταν ο 12ος παίκτης μας. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σάσαλε. Καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.